Σε μητέρα των μαχών εξελίσσεται η μάχη για τις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει τα μέγιστα, ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται πλέον το γεγονός ότι η μοναξιά του Νίκου Χουντή στις Βρυξέλλες μάλλον αποτελεί παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επενδύσει, όπως είπαμε, πολλά και στελεχώνει, και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται μέσα από τα ψηφοδέλτιά του, στο ψηφοδέλτιο όπου υπάρχουν ισχυρά ονόματα και βαριά ονόματα, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τέτοιο και χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συμμετοχή του Δημήτρη Παπαδημούλη, τον οποίον έχουμε και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κασιμάτη, που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να μας παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές του Άξιο. Mm-hmm. Τι σας έκανε έτσι, το πρώτο είναι, εσείς είσαστε ένα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι σας έκανε να επιλέξετε την επιστροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είχατε περάσει από εκεί το 2004 με το 2009, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα είχατε και μια έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα θητεία, είχατε βραβευθεί και γι' αυτό. Κοιτάξτε, ανταποκρίθηκα, δεν ήταν μια ατομική απόφαση. Επιλογή. Ήταν μια συλλογική επιλογή. Είπα ναι στην πρόταση που μου έκανε ο Αλέξο Τσίπρας και η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ο λόγος ήταν αυτός που αναφέρατε εν συντομία. Έχω υπάρξει ευρωβουλευτής για 5 χρόνια από το 4 μέχρι το 9. Στο τέλος αυτής της θητείας έγινε μια αξιολόγηση, μια πανευρωπαϊκή έρευνα που κατέταξε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, στους 3 πιο δραστήριους από το σύνολο όλης της Ευρωβουλής, από 27 κράτη-μέλη. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο σε αυτή την εκλογική μάχη που εσείς την ονομάσατε και σωστά μητέρα των μαχών, ο ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν πιο ισχυρό ψηφοδέλτιο, γιατί ο στόχος μας είναι να εκπροσωπηθούμε με μια όσο το δυνατόν πιο πολυπληθή αλλά και άξια ομάδα, πειραμένη, ικανή, που να μπορεί να εκπροσωπήσει εκεί την ελληνική φωνή. Και επίσης, επειδή οι εκλογές γίνονται με σταυρό μετά την τελευταία αλλαγή, το ευρωψηφοδέλτιό μας να έχει αυξημένη ελκυστική και πιστική ικανότητα, γιατί δεν κρύβουμε ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές, εκτός από το να στείλουμε πολλούς και άξιους εκπροσώπους, μας ενδιαφέρει να πετύχουμε και μια καθαρή εκλογική νίκη που θα επιταχύνει το στόχο που έχουμε, που είναι να απαλλαγούμε το γρηγορότερο δυνατό από αυτή την κυβέρνηση και αυτή την πολιτική και να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ για τη χώρα. Ο στόχος λοιπόν είναι απλός. Είπα ναι για να βοηθήσω σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Την Παρασκευή που μας πέρασε παραιτήθηκα από βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4,5 χρόνια θητείας στην Ελληνική Βουλή, ευχαριστώντας όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Και έχουμε ρηχτεί μαζί με τους συνυποψήφιους μου και δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική προσπάθεια, γιατί αυτές οι εκλογές έχουν τεράστια σημασία, κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι συνηθισμένες ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικές και για την Ελλάδα που είμαστε στο μάτι του κυκλώνα με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο τόπος, αλλά είναι πολύ σημαντικές και για την Ευρώπη. Πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει, γιατί έτσι πως πορεύεται με το δόγμα Μέρκελ, υπάρχει μία μεγάλη ανεργία, μεγάλες ανισότητες, μεγάλος πόνος
στον Ευρωπαϊκό Νότο και η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο. Ναι. Ο στόχος λοιπόν είναι το πειραματόζωο να αντιδράσει και να γίνει αφετηρία αλλαγών και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη αυτή η εκλογική μάχη. Όλες οι πλευρές, από όλα τα κόμματα, όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, όταν μπαίνουν στο τραπέζι της κουβέντας μας ευρωπαϊκά θέματα, αυτό λένε, κύριε Παπαδημούλη, ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές, θα καθορίσουν το μέλλον, την εξέλιξη της Ευρώπης. Αλλά έτσι όπως η πρώτη σας τοποθέτηση και αυτό που παρακολουθούμε και καταγράφεται μέσα από τις δηλώσεις και όλων των συναδέλφων σας, είναι ότι έχετε πέσει με τα μούτρα κυριολεκτικά στη μάχη για να καταφέρει το κόμμα σας τι. Τη μια μέρα ψηφίζουμε, την άλλη μέρα να τους διώξουμε. Αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα το βάρος πέφτει στο αποτέλεσμα και στο τι εξελίξεις θα δρομολογηθούν από εκεί και πέρα. Όχι τόσο το τι θα γίνει στην Ευρώπη, αλλά αν θα πέσει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι εξαίρεση. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά την Ευρώπη, οι πολίτες στις ευρωεκλογές ψηφίζουν και με εσωτερικά κριτήρια και κυρίως θα σας έλεγα με εσωτερικά κριτήρια. Δεν κρύβουμε ότι επιδιώκουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια και να στείλουμε άξιους εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τομέα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά και να επιταχύνουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Και ευτυχώς αυτό που για μας είναι ελπίδα και επιδίωξη, φανερή, δεν υποκρινόμαστε, δεν το κρύβουμε. Δεν το κρύβεται. Αυτό βλέπετε ότι είναι φόβος και για τους κυβερνώντες. Βγήκε προχθές ο κοντοπατριώτης σας, ο Οδυσσέας Κοντογιαννόπουλος, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, και είπε: σκεφτείτε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει να πάρει ποσοστό παραπάνω από το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν που φοβούνται είναι ελπίδα για πολλούς. Ήταν σε συνέχεια της δήλωσης του Βαγγέλη του Βενιζέλου, έτσι. Ήταν προανάκρουσμα της δήλωσης του κ. Βενιζέλου και ο κ. Βενιζέλος είπε: κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν μου δώσετε γερό ποσοστό, θα φύγω από την κυβέρνηση. Σχολείο Παπαδημούλη. Δεν το πιστεύω. Είναι τόσο κολλημένος με τον Αντώνη Σαμαρά, έχει μετατρέψει το εναπομείναν ΠΑΣΟΚ σε συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας και θα εισπράξει στην κάλπη τα επίχειρα αυτής της πολιτικής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία, τις υποσχέσεις, τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ στη μεγάλη του πλειοψηφία τον έχει εγκαταλείψει και υιοθετεί κυρίως την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, αυτή η συμπεριφορά, αν δεν με ψηφίσετε θα κρατήσω την αναπνοή μου και θα κινδυνέψω να σκάσω, με συγχωρείτε, δεν τη θεωρώ και έξυπνη εκλογική τακτική. Διότι καταστρέφει. Δίλημα. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Δεν είναι και πολύ έξυπνη, σας λέω. Διότι καταστρέφει όλη την προπαγάνδα Σαμαρά. Τι λέει ο Σαμαράς? Είμαι πανίσχυρος, κερδίζω, θα κερδίσω τις ευρωεκλογές. Όλα καλά. Και βγαίνει ο Βενιζέλος και λέει: SOS, κινδυνεύουμε να μπατάρουμε και τα λοιπά. Γιατί το κάνει? Διότι βλέπει ψηφίστε ΠΑΣΟΚ ότι κάποιοι, για να μην πέσει στην κυβέρνηση. Προσέξτε. Γιατί το κάνει ο Βενιζέλος? Διότι βλέπει ότι κάποιοι του φεύγουν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κάποιοι του φεύγουν προς τη Νέα Δημοκρατία. Και κινδυνεύει να μείνει ξετιναγμένος, στον άσο. Δηλαδή, αλλά προσπαθεί να διασφαλίσει τη θέση της συγκυβέρνησης ή τη δικιά του θέση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου που περιμένει, έτσι, το βράδυ. Εύστοχη η ερώτηση, κυρία Κασιμάτη. Κοιτάξτε, το να ταυτίζει κανείς τη σταθερότητα της χώρας ή τη δημοκρατία με τον εαυτό του και την εξουσία του και την καρέκλα του, με συγχωρείτε, δεν το θεωρώ σοβαρό. Το θεωρώ έως και επικίνδυνο, αλαζονικό, εγωπαθές. Ναι. Έχουμε δημοκρατία. Οι κυβερνήσεις είναι για να αξιολογούνται, να κρίνονται και να αλλάζουν. Οι κύριοι που συγκυβερνούν, τα κόμματα που ηγούνται, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κυβερνούν τον τόπο 40 χρόνια. Εναλλάξ. Άθροιζαν 40-45 ο καθένας, 85%. Τώρα ο λαός τους έριξε στο μισό. 42 είναι το άθροισμα, 29 και 12. Ναι. Λοιπόν, αν τώρα ο λαός τους ρίξει κάτω από το 30, τους ρίξει κάτω από το 25, και θα συμβεί αυτό αν ο λαός σηκωθεί από τον καναπέ και απορρίψει τις σιρήνες της δίθεν αντισυστημικής αποχής. Αν απορρίψει το σλόγγαν της αδιαφορίας, το επικίνδυνο δηλητήριο του όλοι οι ίδιοι είναι. Ναι. Αν γίνει αυτό λοιπόν, γιατί να μην δοκιμαστεί μια δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει, η οποία κατά τεκμήριον έχει ηθικό συγκριτικό πλεονέκτημα, έχει διατυπώσει προτάσεις και θέσεις που δυστυχώς έχουν επιβεβαιωθεί, όσα λέγαμε για την καταστροφική συνταγή του μνημονίου, για το μη διαχειρίσιμο δημόσιο χρέος, για την άνηση κατανομή των βαρών.
Και αν εμείς αποτύχουμε, δεν θα σταματήσει πάλι η ιστορία. Θα βγουν καινούργιες δυνάμεις. Αλλά η δημοκρατία είναι αυτό ακριβώς. Ναι, ότι είμαστε... ο πολίτης δεν είναι πελάτης. Και το λέω και σε αυτούς οι οποίοι ακόμη είναι αγκιστρωμένοι στα πελατειακά δίκτυα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε όμως σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας και για την Ευρώπη γενικότερα. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει και να αλλάξουμε τη χώρα μας ειδικότερα. Δηλαδή, έχει υποστεί πολλά ο Έλληνας πολίτης, έχει πληρώσει, έχει ματώσει. Και τώρα που αυτό του λέει ο Πρωθυπουργός του, ότι αρχίζουμε να παίρνουμε μια ανάσα, βγήκαμε στις αγορές, αρχίζει να δημιουργείται ένα σταθερό περιβάλλον. Τώρα βρίσκεται μπροστά στο ρίσκο να δοκιμάσει με άλλες συνταγές. Καταρχήν, αυτή η συνταγή, ναι, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, όχι τον Παπαδημούλη. Και άλλες συνταγές, να συμπληρώσω το ερώτημά μου, και άλλες συνταγές που ίσως τον κατευθύνουν αλλού. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εσείς πολλές φορές έχετε πει, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, πράγματα και προτάσεις να φύγουμε από το ευρώ, από την ευρωζώνη. Αυτά ο κόσμος κουμπώνεται όταν τα ακούει. Ναι, απλώς είναι ψέματα αυτά και τα λέει η Νέα Δημοκρατία ως προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν τα λέτε? Προφανώς όχι, και ο κόσμος ξέρει, ξέρετε, δεν τα χάφτει αυτά. Και τουλάχιστον στα μικρά κανάλια, τα περιφερειακά, μπορούμε να λέμε αλήθειες, διότι το τι λένε τα δελτία των οκτώ, των αφεντικών, των ολιγαρχών που παίρνουν τζάμπα δουλειές και δωρεάν ψηφιακές άδειες και τηλεοπτικές συχνότητες από τον κύριο Σαμαρά και το ανταποδίδουν αντισύριζα καμπάνια. Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν σας έχει στερήσει κανείς τη φωνή, νομίζω. Ναι, αλλά έτσι, τα δελτία των 8 είναι μονόπλευρη αντισύριζα προπαγάνδα. Κάποια συγκεκριμένα, όχι γενικότερα. Τα δελτία των 8 στη συντριπτική του πλειοψηφία, μάλιστα, κυρία Κασίνα. Το θέμα μας λοιπόν. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι η συνταγή αυτή κάθε άλλο παραπετυχημένη είναι. Είναι μια συνταγή που ο ίδιος ο Σαμαράς την χαρακτήριζε λάθος φάρμακο όταν ήταν αντιπολίτευση. Και μόλις έγινε πρωθυπουργός, αύξησε τη δόση του λάθος φαρμάκου. Και η οποία δεν μας οδηγεί στην Ευρώπη, μας οδηγεί σε απόκληση από την Ευρώπη. Υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες νόμοι που καταργούν συλλογικές συμβάσεις? Υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες νόμοι οι οποίοι συρρυκνώνουν 30 και 40% μισθού, συντάξεις, καταργούν το δικαίωμα στη διαπραγμάτευση, συρρυκνώνουν παιδεία, υγεία, οδηγούν σε μαζικές απολύσεις? Ο Γιούνκερ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιούνκερ είναι από το Λουξεμβούργο, καραδεξιός και ο επικεφαλής των συντηρητικών για την Προεδρία της Κομισιόν. Mm. Αντίπαλος του Τσίπρα. Mm. Ξέρετε τι είπε? Είπε, αν εμείς είχαμε επιβάλει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο τις περικοπές που επέβαλαν οι κυβερνήσεις οι ελληνικές στους Έλληνες, θα είχε γίνει επανάσταση. Ναι. Λοιπόν, εμείς αυτό λέμε. Εντάξει, λένε πολλά τα στραβά όμως και σε εμάς και μέσα σε ένα ποιος χρόνο. Τα έκανε? Μέσα όλες οι κυβερνήσεις. Όχι, ποιες είναι αυτές οι κυβερνήσεις? Και εμείς ευθυνόμαστε, και ο λαός. Δηλαδή, όχι, έγιναν θεαματικές αλλαγές. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κυβερνά 40 χρόνια. Να. Αυτοί προκάλεσαν τα αδιέξοδα, αυτοί έφεραν το μνημόνιο και με το μνημόνιο έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Θα μας σώσουν αυτοί που προκάλεσαν τα προβλήματα? Είναι, κυρία Κασιμάτη μου, σαν να σας τρακάρει ένας ταξιτζής επειδή οδηγεί μεθυσμένος, να τραυματίζεστε βαριά και μετά αυτός να βγαίνει, να ανοίγει το πορταγκάζ, να φοράει την άσπρη μπλούζα του γιατρού και να λέει, κορίτσι μου, μην ανησυχείς, εγώ τώρα είμαι το ΕΚΑΒ και θα σε σώσω. Mm-hmm. Αν τον πιστέψετε αυτόν, να ξαναψηφίσετε Σαμαρά και Βενιζέλο. Εγώ αυτό λέω στον κόσμο. Σας αρέσει αυτή η πολιτική που έφερε τα μνημόνια? Σας αρέσει 30% ανεργία? Σας αρέσει να σου κόβουν μισθό, σύνταξη την ώρα που δεν έχουν πάρει ένα ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ? Σου αρέσει το παιδί σου με τρία πτυχία να ξενιτεύεται για να βρει δουλειά και την ίδια ώρα αυτοί που έχουν βγάλει πολλά λεφτά στο εξωτερικό να μην έχουν ακόμη ελεγχθεί και να μην έχουν πληρώσει τίποτα? Αν σου αρέσει, ξαναψήφισέ τους. Και γιατί όμως ακόμα βλέπετε ότι ο κόσμος κρατάει, ο Έλληνας, δηλαδή η πλάτη καμπούρα του Έλληνα έχει τέτοια αντοχή, τέτοια ανοχή που τα δέχεται όλα αυτά? Γιατί αν εξαιρέσουμε το Πασόκ που, όπως είπατε κι εσείς, στα εξών συνετέθη, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να αντέχει. Περιμένετε να δείτε. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι όπως ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί πιστά την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, μνημόνιο και ξερό ψωμί και όλο ένα και σκληρότερα, έτσι και η Νέα Δημοκρατία θα έχει την τύχη του Πασόκ. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πριν μια εβδομάδα, ξέρετε τι είπε? Θαύτηκε από τα κανάλια τα λεγόμενα συστημικά. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πια ένα μικρό κόμμα
που δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που εγώ γνώρισα την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εντάξει, λέγονται αυτά. Εσείς ξέρετε σε κόμματα μέσα είσαστε τόσα χρόνια, ξέρετε είναι τα εσωκομματικά προβλήματα που ο καθένας περιμένει τον εσωκομματικό του αντίπαλου στη γωνία. Ναι, αλλά επειδή εγώ είμαι από την Ήπειρο και δεν μασάω, θυμάμαι μια παροιμία που λέει τα δικά μας είναι καρύδια και ακούγονται και των αλλωνών, κυρία Κασιμάτη μου, είναι σίκα και δεν ακούγονται. Αν ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια τέτοια δήλωση, τα μεγάλα τηλεοπτικά δελτία στην Αθήνα θα κάναν έκτακτα δελτία επί 48 ώρες. Τώρα απαντάτε και σε αυτά που σας λένε και σας χρεώνουν ότι το κάθε στέλεχος χρησιμοποιεί και διαφορετική γλώσσα και ο καθένας έχει διαφορετική άποψη και σας χρεώνουν διγλωσία. Ναι. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρχηγικό μαγαζί. Ναι. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, έχουμε δημοκρατία, αλλά έχουμε μία άποψη, αυτή που υιοθετεί το κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες κατά πλειοψηφία και η οποία δεσμεύει όλους. Και εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τεράστιο. Ηθικό, κοινωνικό. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι άνθρωποι που, αν θέλαμε να κουνήσουμε την ουρά μας, κυρία Κασιμάτη, θα είχαμε γίνει υπουργοί εδώ και χρόνια. Και δεν το κάναμε. Ναι. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι λέγανε αθώος ο Τσοχαντζόπουλος, δεν υπάρχει σκάνδαλο Ζήμενες, δεν υπάρχει σκάνδαλο με τα υποβρύχια. Και εννοώ και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Νομίζω ότι δεν έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Φυσικά έχουμε αδυναμίες. Φυσικά έχουμε λήψεις, φυσικά δεν είμαστε τέλειοι και λάθη κάνουμε. Επειδή κατάγομαι από χωριό, δύο ορεινά χωριά στο νομό Ιωαννίνων, η μακαρίτσα η γιαγιά μου μου έλεγε, άμα πλένεις πιάτα και πλένεις χίλια πιάτα θα σπάσει και κανένα δυο. Αυτοί που δεν πλένουν πιάτα δεν κάνουν κανένα λάθος. Εγώ λέω το εξής. Ναι, όμως δεν είστε το μικρό κόμμα που ήσασταν στο παρελθόν, είστε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς το πετύχαμε αυτό, κυρία Κασιμάτη μου. Μη μου κουνάτε το δάχτυλο. Λοιπόν, και μου λέτε τι είμαστε. Ναι. Εμείς το πετύχαμε αυτό το πράγμα με την προσπάθειά μας κόντρα σε χίλιους διαβόλους. Και θα γίνουμε και ακόμη μεγαλύτερο κόμμα. Και φυσικά πρέπει να πείθουμε περισσότερους και περισσότερο. Αλλά δεν το παίζουμε. Πετύχατε με τις προτάσεις σας, κύριε Παπαδημούλη. Και με τις προτάσεις μου. Ή απλά δεν υπήρξε στέγη κάπου αλλού να εναποθέσει τις ελπίδες του ο Έλληνας. Τεράστιο παραμύθι. Τεράστιο παραμύθι. Αντιμνημόνιο προέβαλε και το ΚΚΕ. Και η Ανταρσία. Και ο Καμένος. Και οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Σε ένα βαθμό και οι Δημάρ. Και οι οικολόγοι. Γιατί ο κόσμος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο κόσμος, το μεγάλο ποσοστό του Πασόκ που έφυγε από το Πασόκ ήταν πιο εύκολο να έρθει σε εσάς. Γιατί, ξέρετε κάτι. Εμείς δεν κομπορημονούμε, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι και στον τομέα των προτάσεων και στον τομέα της συνοχής και στον τομέα της σοβαρότητας και στον τομέα της εξωστρέφειας και το να μιλάμε απλά, συγκεκριμένα, να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Σε όλα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά σε όλο τον κόσμο τρίβουν τα μάτια τους και λένε πώς ένα κόμμα ξεπετάχτηκε από το 3-4% και έχει πάει στο 25-30% παρότι το πολεμάνε χίλιοι διαβόλοι. Σας φαίνεται συνηθισμένο ως Ελληνίδα. Ναι. Δεν ξέρω τι ψηφίζετε, ούτε με ενδιαφέρει. Σας φαίνεται συνηθισμένο και ωραίο παραμονές των εκλογών στις γερμανικές εφημερίδες Ιούνιος του 12 να γράφουν στην πρωτοσέλιδα άρθρα στα ελληνικά, το γερμανικό κατεστημένο, οι φίλοι της Μέρκελ, οι εκδότες, οι τραπεζίτες, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά και όχι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Και να πω και ένα πιο επίκαιρο θέμα. Για πρώτη φορά, εν ώψη ευρωεκλογών, που θα βγει πρόεδρος της Κομισιόν μέσα από τις ψήφους της Ευρωβουλής, με ψηφοφορία και όχι με διορισμό από τους πρωθυπουργούς, υπάρχει ένας Έλληνας που διεκδικεί το πόστο. Ένας Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, ένας Λουξεμβούριος δεξιός. Ρωτάω αυτό που μας βλέπει. Είναι καλό για την Ελλάδα ή μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ το ότι ένας Έλληνας έχει αυτό το κορυφαίο πόστο? Γιατί ποτέ 33 χρόνια τώρα ένας νεοδημοκράτης, ένας πασοκτζής δεν πέτυχε αυτό? Και για τα debate. Ναι. Αν τους αρέσει τόσο πολύ ο διάλογος, γιατί ο κ. Σαμαράς αρνείται το διάλογο με τον Τσίπρα? Τι σόι πρωθυπουργός δημοκράτης είναι αυτός που σε 60 επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή δεν πάτησε ούτε σε μία? Ναι, μην κάνει όμως τα ίδια και ο κύριος Τσίπρας. Μα δεν κρύβεται και ο κύριος Τσίπρας. Δεν κρύβεται, κυρία Κασιμάτη μου. Υπάρχει ένα debate ορισμένο στις 15 Μαΐου. Διεκδικούμε να γίνει κι άλλο ένα στην Αθήνα και σε αυτά θα είναι. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας μιλούσε στα αγγλικά
στους ακροατές και τους αναγνώστες του Guardian, απλώς λέμε να συζητάμε και μεταξύ μας. Αντίπαλοι είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Ναι. Και λέω ότι δεν μπορεί κανείς να παριστάνει τον οπαδό του διαλόγου και να κλαίγεται δήθεν γιατί ο Τσίπρας πήγε και μίλησε στην Πράγα και δεν ανέβαλε μία προγραμματισμένη ομιλία του για να μετάσχει έναν debate, θα πάει στο επόμενο. Θα έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας αν πήγαινε. Όχι. Αλλά ενημερώθηκε αργότερα. Αλλά ξέρετε κάτι, τι δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το σχολίασε και ο δικός σας, ο Μανώλης ο Γλέζος. Το σχολίασε και αυτό. Ξέρετε, κύριε Κασημάτη μου, τι δεν μ' αρέσει. Να δειλίζουμε τον κόνοπα, ναι, και να καταπίνουμε την κάμιλο. Λοιπόν, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς μπορεί να ενοχλεί κάποιον το ότι ο Τσίπρας δεν πήγε σε ένα debate, αλλά να καταπίνει και να περνάει ντούκου αυτό που σας είπα, που είναι πολύ χοντρό. Ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας κρύβεται και φοβάται το διάλογο. Αρνείται να πάει στη Βουλή. Αρνείται το διάλογο με τον Τσίπρα. Είναι δυνατό κανείς να το περάσει το πρώτο ντούκου και να κολλάσει το δεύτερο? Εμένα δεν μου φαίνεται καλό. Εντάξει, όπως κριτικάρει κάποιος τη μία πλευρά, όπως το είπατε κι εσείς, οφείλει να κριτικάρει και την άλλη πλευρά. Μακάρι να συνέβαινε αυτό αν είχαμε αντικειμενικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επειδή ξέρω πολύ καλά τον κόσμο και την Ευρώπη, σας λέω ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα έλεγα το ίδιο στο Ιράν. Δεν θα έλεγα το ίδιο, ξέρω εγώ, στην Ιγυρία, δεν θα έλεγα το ίδιο στην Κορέα, αλλά στις ευρωπαϊκές χώρες, τα περισσότερα κανάλια, τα τηλεοπτικά είναι φιλοκυβερνητικά, υπάρχουν και μερικά που είναι αντικυβερνητικά. Στην Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε ένα κανάλι που να μην είναι φιλοκυβερνητικό? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Γιατί υπάρχει αυτό που οι παλιότεροι, ναι, και εννοώ όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής, ονόμαζαν διαπλοκή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που οι τηλεοπτικές άδειες να δίνονται δωρεάν, μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρα που η DJ, που είναι η κοινοπραξία των καναλαρχών, να έχει πάρει τζάμπα κοψοχρονιά το μονοπόλιο για 15 χρόνια της εκπομπής ψηφιακού σήματος, και είσαστε κι εσείς στα περιφερειακά κανάλια. Εντάξει. Εξαρτημένοι είσαστε. Βέβαια εκεί μας έβαλαν. Εξαρτημένοι, γιατί είναι μονοπόλιο, πρέπει να πληρώσετε διόδια στους μεγάλους καναλάρχες. Λοιπόν, ο κόσμος νομίζεται ότι δεν καταλαβαίνει? Δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα? Εγώ με καλούν συχνά στα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί θεωρείται ότι είμαι ένα από τα πρόσωπα τα δημοφιλή που πουλάει κτλ. Ξέρετε πώς νιώθω συχνά στα μεγάλα κανάλια? Σαν να παίζω εκτός έδρας με πουλημένο διαιτητή. Δηλαδή σας αντιμετωπίζουν, βλέπετε στον τρόπο της αντιμετώπισης κάτι? Βέβαια. Έχουμε... Δεν σας δίνει το δικαίωμα να πείτε την άποψή σας? Εντάξει, εγώ δεν εκπρόσωπο τα μεγάλα κανάλια, έτσι. Εσείς δεν παρακολουθείτε τηλεόραση. Λοιπόν, να σας πω τι βιώνω εγώ. Ένα πάνελ όπου όλοι οι άλλοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένοι ως εκπρόσωποι κομμάτων, ορισμένοι ως δήθεν αντικειμενικοί και ουδέτεροι δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίου, όλος τυχαίως σχεδόν πάντα είναι με την κυβέρνηση και καμιά φορά ο δημοσιογράφος συντονιστής είναι ο πιο φανατικός αντισύριζα και από τους άλλους. Εντάξει, πάντως μην παραπονιέστε, για να έχετε φτάσει τόσο ψηλά και σε τέτοια ποσοστά, πάνω να πει ότι κάτι κάνετε καλό. Βεβαίως κάτι κάνουμε καλό και ο κόσμος καταλαβαίνει. Κυρίως αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Λέει, κυρία Κασημάτη, για να τους χτυπάνε αυτούς σαν το χταπόδι, για να κάνουν την τρίχα τρεχιά. Ναι. Για κάτι, να κουκουλώνουν. Κάτι υπάρχει. Πρώτον δεν τους κρατάνε. Και δεύτερον τους φοβούνται. Mm-hmm. Εγώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί, του λέω, επειδή έχει μυαλό Έλληνας, όπου βλέπεις προπαγάνδα, όπου βλέπεις μονομέρεια, κλείς την τηλεόραση, γύρνα το κανάλι, ψάξε να βρεις πιο ισόρροπη ενημέρωση και αν δεν τη βρίσκεις πουθενά, άνοιξε τα αυτιά σου. Κουβέντιασε με τον κόσμο. Υπάρχουν τρόποι. Πού βάζετε τώρα πού τοποθετείτε τον πύχη, κύριε Παπαδημούλη? Εσείς έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις, έχετε μιλήσει για πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κοιτάξτε, πρωτιά έστω και με μία ψήφο διαφορά, και αυτή είναι η συλλογική μας θέση. Ναι. Το είπα και εγώ, το έχει πει και ο Τσίπρας, είναι η συλλογική μας θέση, είναι νίκη. Και με μία ψήφο διαφορά είσαι πρώτος. Είναι νίκη με μία ψήφο διαφορά. Ναι, είναι νίκη. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν καταφέρουμε, ναι, και το θεωρώ εφικτό στόχο, mm-hmm, αυτό που κάνει το Σαμαρά και το Βενιζέλο να τρέμουν και τον Αρκά, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, να εκλυπαρεί, μην τυχόν, ναι, και συμβεί, αυτό θα είναι σεισμός. Ποιο? Να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια καθαρή πρωτιά με μεγάλη διαφορά και ή δυνατόν, και το λέω και σε αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, ή δυνατόν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάνω από το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Γιατί, ναι, η ελιά ουσιαστικά είναι μια μεταμφίεση του ΠΑΣΟΚ, μην γελιόμαστε. ΠΑΣΟΚ συγκάτει ψηλά.
Είναι εύκολο? Όχι. Είναι εφικτό? Ναι. Αρκεί ο πολίτης που του έχουν μαυρίσει τη ζωή με φόρους, με ανεργία, με περικοπές μισθών, συντάξεων, επιβάρηση στα φάρμακα, στην παιδεία, στην υγεία, απολύσεις, να σηκωθεί από τον καναπέ, να πάψει να τρώει το κουτόχορτο της προπαγανδιστικής μονομέρειας των τηλεοπτικών δελτίων και να πάει να μαυρίσει στην κάλπη αυτούς που του μαυρίζουν τη ζωή. Ναι. Αν, γιατί προσπαθούν να τον πείσουν, να ακούω αυτή την προπαγάνδα διαρκώς, μα τώρα που μπήκαμε σε μια καλή πορεία θα ρισκάρετε. Για σκεφτείτε να σκεφτόντουσαν έτσι οι γονείς μας, θα είχαμε ακόμη τους Γερμανούς. Για σκεφτείτε να σκεφτόντουσαν έτσι οι προπαπούδες μας, θα είχαμε ακόμη τους Τούρκους. Για τέτοια κατοχή μιλάτε όμως? Μιλάω για την ανάγκη να διεκδικεί κανείς για να βελτιώνει τη ζωή του. Σας είπα, είμαι από ορεινά χωριά της Ηπείρου. Τώρα ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι... Τι μου έλεγε η μακαρίτσα η μάνα μου? Αν το παιδί δεν κλάψει, δεν το ταΐζει η μάνα του. Λοιπόν, αν του έχουν κάνει αυτά που του έχουν κάνει, στο μισθό, στη σύνταξη, στην ανεργία, στην ανισότητα, στη διαφθορά, στη γραφειοκρατία, στην κλεψιά, στην ατιμωρησία των σκανδάλων, και ο άλλος καταπίνει με αναξιοπρέπεια, περιμένοντας το κομματάκι, το ξεροκόμματο, να σε διορίσω, σαν και αυτά που λένε οι υποψήφοι δήμαρχοι εδώ στην περιοχή, να σε διορίσω, να σου δώσω ένα δανειάκι, να σου τακτοποιήσω μια ιστορία, τα πελατειακά συστήματα των Πασόκων και των Νεοδημοκρατών που ξαφνικά έχουν φορέσει όλη την προβιά του ανεξάρτητου. Ψάξε να βρεις Πασόκο και Νεοδημοκράτη στην περιφέρεια και στην αυτοδιοίκηση, δεν βρεις κανέναν. Όλοι έχουν ντυθεί ανεξάρτητοι. Πληροφορήστε τους, σας παρακαλώ, κυρία Κασιμάτη, οι απόκριες έχουν τελειώσει δεν εδώ έχουν και καιρό. Πρίκα, λοιπόν, τα δύο κόμματα αυτά τώρα, γι' αυτό είναι ανεξάρτητοι. Έχουν κονδύλια όμως. Εντάξει. Έχουν υποστηριχτές, οικονομικούς παράγοντες. Έχουν ανθρώπους που τους δίνουν μια άδεια, ας πούμε, για 10 τραπεζοκαθίσματα και βγάζουν 100, οι οποίοι τους χρηματοδοτούν. Πέρασε, είδα τα εκλογικά κέντρα. Ναι. Φτώχεια στον Ψιλογιαννόπουλο, πολυτέλεια σε κάποιους άλλους. Όταν ξανάρθω, να μου δείξετε τις δηλώσεις τους, να δούμε πόσα ξόδεψα. Γιατί υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα στην πολιτική, όχι μόνο στην κεντρική πολιτική, σκηνή και στην αυτοδιοίκηση. Αρκεί να δίνουν τα αληθινά στοιχεία. Μα δεν δίνονται. Δεν δίνονται. Αυτό σας λέω. Και σας εξηγώ ότι το ΣΥΡΙΖΑ τον ψηφίσουν και άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν ψηφίσει αριστερά. Ποτέ δεν είχαν ψηφίσει αριστερά. Γιατί δεν είναι το 27% όλοι αριστεροί. Είναι όμως κόσμος που τον σπρώχνει προς εμάς το κοινωνικό της συμφέρον και η κοινή λογική. Σου λέει, τι πονάει αυτή τη στιγμή τη μνημονιακή κυβέρνηση? Να σκορπίσει την ψήφο του αριστερά-δεξιά ή να τη συγκεντρώσει το ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δοθεί μια εναλλακτική λύση? Σωστά το βάζετε, και εδώ υπάρχει κάτι και θα το έχετε ακούσει. Ο κόσμος λέει ότι θα στείλω το μήνυμά μου στις ευρωεκλογές, θα ψηφίσω για να τρίξουν τα δόντια της Μέρκελ, του Σαμαρά και των υπολείπων, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στις εθνικές εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία που μου εγγυάται ότι θα είμαι μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ, έστω σε αυτή την Ευρώπη, τη γερμανική και με τα προβλήματά της. Αυτόν που σας το είπα αυτό, να μου το φέρετε να τον δω κι εγώ. Εσείς δεν το έχετε ακούσει αυτό? Όχι, δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Ψάχνω να βρω και εκείνο τον συνταξιούχο που είχε βρει τον Γιώργο Παπανδρέου και του είπε: σου χαρίζω τη σύνταξή μου. Να τους βάλετε μαζί στο κάδρο. Αυτό να που λέει: θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ σε προεκλογές και Νέα Δημοκρατία που θα με βάλει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πιο ευρωπαϊκό κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική σκηνή. Ναι. Γιατί ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι να γίνει η Ελλάδα ένα υπερήφανο δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος, ναι, που να έχει δίκαιη φορολογία, να έχει ανάπτυξη, να έχει καλούς μισθούς, καλή διοίκηση, σοβαρό κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, αυτά που έχουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έστω με προβλήματα, έστω με ελλείψεις. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με κυβερνήσεις Σαμαρά και Βενιζέλου είναι ότι θέλουν να μας μετατρέψουν από χώρα μέλος της Ευρωζώνης σε παρία της Ευρώπης, με μισθούς Βουλγαρίας, Ρουμανίας, και με μια κινεζοποίηση, θα έλεγα, του Έλληνα εργαζόμενου. Ελαστικές σχέσεις εργασίας, ανασφάλιστη εργασία, του τρακοσάρικου, του διακοσάρικου, του τετρακοσάρικου. Βουλγαρίας. Και θα δουλεύεις δήθεν 4 ώρες. Ναι, ναι. Θα πληρώνεσαι μάλλον για 4 ώρες και θα δουλεύεις 8. Θα πληρώνεσαι για 8, θα δουλεύεις 14. Και άμα ζητήσεις ασφάλιση, έξω από την πόρτα. Είναι αυτό Ευρώπη? Είναι η Ευρώπη που μας τάξανε? Όταν μας έρχνε ο Γέρο Καραμαλής μέσα στην τέτοια, θυμόστε τι είπε, θα σας βάλω μέσα στη θάλασσα, θα σας πετάξω και θα κολυμπήσετε. Εγώ ήμουν τότε πιτσίρικας, 25 χρονών.
Και με σκληρή δουλειά θα πετύχουμε την πραγματική σύγκληση. Να φτάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Στην Ευρώπη τη αλληλεγγύη, ναι. Ναι, όχι, θα φτάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Τώρα τι έχουμε. Γυρνάνε προς τα πίσω και φορτώνουν. Τι είναι το μνημόνιο. Φορτώνουν στην πλάτη των πιο αδύναμων, αγρότες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, μικρομεσαίοι κτλ. Όλο το κόστος της κρίσης που προκάλεσε η δική τους ασωτεία. Οι σπατάλες, οι διορισμοί, τα σκάνδαλα και την ίδια ώρα που λένε στον κόσμο δεν έχει, σε όλα τα κρίσιμα πόστα διορίζουν δικούς τους. Ποιον έχει βάλει ο κύριος Σαμαράς στην Εθνική, τον κύριο Τουρκολιά από την Καλαμάτα. Ποιον έχει βάλει στην ΕΥΠ, τον κύριο Δραβίλα από την Καλαμάτα. Ποιον έβαλε στον ΟΠΑΔ, ο ΟΠΑΔ είναι η ασφαλισμένη στο δημόσιο. Ο βασικός προμηθευτής του ΕΟΠΗ, ένα διστζίρο κάνει. Ναι. Έναν πρώην βουλευτή της ΕΠΕΝ, άκρα δεξιά, τον κύριο Ζαχαράκη, ηλικίας 78 ετών. Δεν βρήκαν ένα μάνατζερ από την αγορά. Εσείς δηλαδή δεν θα βάλετε. Και ξέρετε γιατί. Θα σας απαντήσω. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό. Για να δείτε την ευτέλεια. Την ευτέλεια. Τον κοντζαμπασισμό. Το βλαχοδημαρχηλίκι. Γιατί έχει επιρροή αυτός, γιατί είναι χουντοβασιλικός. Έχει ένα γιο, ο οποίος θέλει να πάει με τον Τζιζικώστα. Και έπρεπε να τον πάρουν μεταγραφή στον Ιωαννίδη. Δώσαν λοιπόν στον πατέρα την καρέκλα. Πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για να πάρει μεταγραφή. Σε ό,τι μας αφορά. Ναι. Όχι βέβαια. Δεν θα βάλετε δικούς σας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα πολιτικά πόστα φυσικά θα μπουν άνθρωποι που πιστεύουν στο πρόγραμμα. Αλλά αν υπάρχει ένας άνθρωπος ικανός να φτιάξει τα τελωνία, να περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, να μηχανοργανώσει το δημόσιο, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, να δουλέψει στον πολιτισμό. Και δεν έχει κομματική ταυτότητα, αλλά είναι ο καλύτερος. Αυτό θα διαλέξω. Αν δεν σπάσουμε, κυρία Κασιμάτη. Όχι, όνειρο ακούγεται αυτό στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Πάντως, έτσι? Το ξέρω. Γι' αυτό όμως. Ως ανέκδοτο. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει. Και έχω τη δυνατότητα να το πω αυτό στον κόσμο, λέγοντάς το ότι κοίτα να δεις, αν εγώ ήθελα να γίνω υπουργός, θα είχα γίνει εδώ και 20 χρόνια. Αν ο Δραγασάκης ήθελε να γίνει υπουργός, θα είχε γίνει εδώ και 20 χρόνια. Είδαμε και μερικούς πρώην δικούς μας τα χαΐρια τους. Τους βάλανε υφυπουργούς για 6-8 μήνες και μετά τους πετάξαν σαν στυλμένες λεμονόκουπες. Να μην πω ονόματα τώρα, ο κόσμος ξέρει. Για τη Δημάρ λέτε τώρα. Όχι, λέω για πρώην, για πρώην. Πώς τους χρησιμοποιούν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν έχεις μια στάση ζωής, έχεις ένα τεκμήριο. Σημαίνει αυτό ότι έχω το κουκαλάκι της νυχτερίδας, ότι θα τα κάνουμε όλα σωστά, ή ότι αποκλείεται από εμάς να προκύψει ή το λάθος, ή αυτός που θα βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Όχι. Γιατί είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό. Το θέμα είναι να φτιάξεις εκείνους τους μηχανισμούς και να έχεις εκείνη την εγρήγορση και από τους πολίτες. Και τα αντανακλαστικά. Και τα αντανακλαστικά. Για να το πετάξεις έξω από το σύστημα. Και όχι να τον καλύπτεις και να το συγκαλύπτεις. Mm-hmm. Κοντολογείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα τελειωμένο πράγμα τέλειο. Είναι ένα στοίχημα όμως. Σε μια χώρα που έχει υποφέρει πάρα πολύ από κακές κυβερνήσεις, από κακούς πολιτικούς. Και είναι ελπίδα να ταρακουνηθούν τα πράγματα. Να μην τη φοβόμαστε την δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει ρίσκα. Δοκιμάζεις. Όπως και στις σχέσεις. Άμα εσείς κάνετε μια κακή σχέση στη ζωή σας και σας βγει λάθος, τι θα μείνετε εκεί ζωσμένοι μια ζωή, δεν θα αλλάξετε. Να μην φοβηθεί λοιπόν ο Έλληνας. Να μην φοβηθεί. Είναι πολίτης, όχι πελάτης. Και τώρα που τελειώσανε και τα λεφτά, ναι, με τους διορισμούς, τα δανειάκια, το ένα το άλλο κτλ., πρέπει να ορθώσει ανάστημα. Επαναλαμβάνω. Αξιοπρέπεια. Ναι. Ωστόσο, μία νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά που λέτε, αφενός κατεβάζει τον πήχη, γιατί αρχικά είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα στα ποσοστά και στη διαφορά. Και αφετέρου, μία μικρή διαφορά δεν σηματοδοτεί και εξελίξεις, δεν θα γίνει και τίποτα, γιατί το ζητούμενο, όπως το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να δρομολογηθούν εξελίξεις και να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης. Κύριε Κασίματη, η νίκη θα είναι μεγαλύτερη. Mm. Και η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ολοένα και πιο μεγάλη, ναι, όσο περισσότερο ο κόσμος που υποφέρει από την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης σηκωθεί από τον καναπέ και πάει να ψηφίσει. Ναι. Δεν μπορώ να σας κάνω προγνωστικά γιατί δεν είμαι μέσα στην κάλπη, ναι, αλλά σας λέω ότι αν ο πολίτης πει όχι στην αδιαφορία, όχι στη σιρήνα της αποχής, όχι στην παθητικότητα, περιμένω κάποιοι άλλοι να μου λύσουν το πρόβλημα, ναι, και ψηφίσει με γνώμονα τα συμφέροντα τα δικά του, του παιδιού του, του εγγονιού του, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει μια μεγάλη διαφορά. Αλλά στις εκλογές, έτσι είναι το σύστημα. Όποιος βγαίνει πρώτος κερδίζει. Όπως και στην κούρσα των 100 μέτρων. Και με ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο πρώτος από το δεύτερο, ο πρώτος παίρνει το χρυσό μετάλλιο, ο δεύτερος το αργυρό. Κατά τα άλλα, έχετε δίκιο, όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά, τόσο πιο γρήγορα θα πάμε σε αλλαγή πολιτικής, σε αλλαγή κυβέρνησης και εν πάση περιπτώσει θα μπει ένα φρένο.
Και γι' αυτό λέω στον κόσμο που έχει αποφασίσει να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, μη σκορπίζεις την ψήφο σου αριστερά-δεξιά. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς 100% τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και αυτό εκβιαστικό δίλημα δεν καθόλου. Είναι. Είναι ένα πολιτικό επιχείρημα. Ότι ψηφίστε μας που είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα πολιτικό επιχείρημα που λέει πάρα πολύ απλά. Και δεν εκβιάζω κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη δυνατότητα να εκβιάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται, συκοφαντείται, εκβιάζεται με χίλιους τρόπους. Δίνουν 4 φορές παραπάνω χρήματα στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στις εκλογές. Ναι, ναι, ναι. 4,5 εκατομμύρια από τα 7. Και ξέρετε κάτι, κύριε Κασημάτη, εξοργίζεται ο κόσμος. Γυρνάει το μάτι του ανάποδα. Διότι σου λέει, άμα χρωστάω εγώ 300 ευρώ στην εφορία, 300 ευρώ στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕ, μου βάζουν χέρι στην κατάθεση, μου τα παίρνουν από την τράπεζα χωρίς να με ρωτήσουν. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρωστάνε 270 εκατομμύρια ευρώ. 270 εκατομμύρια ευρώ. Και τους δίνουν κι άλλα. Δανεικά και αγύριστα. Και ετοιμάζονται να κάνουν το κόλπο που κάναν μερικές ΠΑΕ, μερικοί παράγοντες ΠΑΕ. Ναι. Να αλλάξουν αφημί για να τα φορτώσουν στον ελληνικό λαό. Και σήμερα καταθέσαμε τροπολογία. Δεν θα την ακούσετε στα κανάλια, στα δελτία των 8, αλλά τη λέμε εδώ στο Άξιο. Γι' αυτό σας έχουμε η τροπολογία εδώ, για να λοιπόν λέει ότι αν ένα κόμμα αλλάζει καπέλο και από ΠΑΣΟΚ γίνεται ελιά ή από Νέα Δημοκρατία γίνεται Νέα Ελλάδα, το σχέδιο Σαμαρά, κουβαλάει μαζί τα χρέη του. Δεν τα φορτώνει στους φορολογούμενους. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως αυτοί που σας κάνουν κριτική και ναι μεν αναγνωρίζουν ότι στις ευρωεκλογές θα έχει πρωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ, μικρή μεγάλη διαφορά θα φανεί, κάλπες είναι, θα δείξει. Προφανώς. Λοιπόν, το άλλο όμως και είναι σχήμα οξύμορο, λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρει να κερδίσει περιφέρειες και να κερδίσει δήμους, ότι εκεί θα έχει πρόβλημα. Να περιμένουμε να το δούμε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πολλαπλασιάσει τη δύναμή του στην αυτοδιοίκηση σε σχέση με αυτή που είχε το 10. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολλοί οι συνδυασμοί που έχουν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφέρειες και στους δήμους που θα μπουν στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα αναγνωρίζω ότι το πελατειακό σύστημα με την προβιά της δήθεν ανεξάρτητης υποψηφιότητας κρατάει πιο πολύ στο χώρο της αυτοδιοίκησης από το χώρο της κεντρικής πολιτικής. Και γι' αυτό λέω στους πολίτες να βγάλουν την προβιά από τους δίθεν ανεξάρτητους. Δεν είχε να κάνει και με τις επιλογές των προσώπων. Βεβαίως. Να δεχθώ ότι καμιά φορά ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε ή δεν έκανε τις καταλληλότερες επιλογές. Στην Πελοπόννησο εδώ σε εμάς, τον κύριο Βουδούρη, που τόσοι είχαν ακουστεί στο ξεκίνημα. Κοιτάξτε, ο κύριος Βουδούρης ακολουθεί μια διαρκώς ανωδική πορεία. Προκαλεί και προσκαλεί τον κύριο Τατούλη σε δημόσιο διάλογο. Ο κύριος Τατούλης κρύβεται και τον αποφεύγει όπως ο διάλογος στο λιβάνι, γιατί προτιμά την προστασία της μονοφωνίας και της ισχυρής προστασίας συμφερόντων, τα οποία υπηρέτησε και υπηρετεί με τις επιλογές του. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν ενστάσεις, αλλά τώρα σας βεβαιώνω ότι όλοι μαζί δουλεύει για να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά ο Βουδούρης και θα πάει καλά. Σας έλεγα λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις, στην αυτοδιοίκηση πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, ή πόσο έγκαιρα ξεκινάς έναν αγώνα, ή τι ανοίγματα κάνεις, τι λεφτά έχεις στον πεζαχτά, πόσοι σας πρόχνουν από κάτω, τι πακέτα ζητούν τα περιφερειακά μας ενημέρωση να σε προβάλλουν. Εγώ επειδή δεν έχω ανάγκη να πληρώνω κανέναν για να με καλεί, ξέρω πολύ καλά ότι μικρές εφημερίδες, κανάλια, ραδιόφωνα, ειδικά στην περιφέρεια, περιμένουν τις εκλογές να βγάλουν κανένα φράγκο. Και πουλάνε πακέτα. Και οι δικοί μας συνδυασμοί δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε τη βούληση να δώσουν λεφτά και πολλές φορές έχουν και μικρότερη προβολή. Όλα αυτά μετράνε. Αλλά σας λέω ότι... Πάντως στους δικούς σας τους μικρούς συνδυασμούς δεν νομίζω να υπάρχει μέσο που να λέει όχι. Α, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αν και η εικόνα που έχω από την Ελλάδα γενικά, δεν ξέρω για την Κορινθία, δεν είναι αυτή. Είναι ότι αν δεν μου δώσεις δεν παίζει. Όχι, λοιπόν, τουλάχιστον εδώ έχετε συντρόφους σας, μπορούν να το ρωτήσετε. Ναι, όχι, όχι, μπορείτε να το ρωτήσετε. Προσέξτε, δεν αφορά μόνο το δικό μας κανάλι, δεν είναι έτσι. Για το κανάλι, όλα τα κανάλια εδώ τα της Κορινθίας. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία του θέματος είναι η εξής. Η ουσία του θέματος είναι ότι μέσα από τις εκλογές μιλάει ο πολίτης. Ναι. Άλλου θα πάμε πολύ καλά, άλλου θα πάμε λιγότερο, άλλου θα πάμε μέτρια, άλλου δεν θα πάμε καλά και θα βγάλουμε τα διδάγματα. Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα θα βγει από τις ευρωεκλογές. Γιατί εκεί συγκρούονται πολιτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην αυτοδιοίκηση παίζουν ρόλο τα πρόσωπα και τα άλλα που λέγαμε προηγούμενο, τα ντεσού, τα γύρω-γύρω. Ναι. Εκεί το μήνυμα είναι πιο θολό. Απλώς εκεί κάνω εγώ μια έκκληση στους πολίτες να ζητούν ειλικρίνεια. Δεν μου αρέσει, δεν το θεωρώ ηθικό, αυτός που ήταν 30 χρόνια βαμμένος πασοκτζής ξαφνικά να παριστάνει τον ανεξάρτητο.
Δεν μου αρέσει. Αυτός που ήταν 30 χρόνια. Μόνο κάνει και δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ. Ναι, αυτό, εγώ αυτό το θεωρώ ως ένα κριτήριο για να τον μαυρίσουν. Γιατί είναι ψέμα. Είναι ανειλικρινές. Είναι σαν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είπε τρεις φορές απεταξάμιν όταν τον ρώτησαν να είναι μαθητής του Ιησού. Δεν είναι έντιμο αυτό. Δεν είναι ειλικρινές. Και ζητώ από τους πολίτες, άμα βλέπουν κάποιον να λέει ψέματα, να τον μαυρίζουν και μόνο γι' αυτό. Γιατί δεν είναι ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Βέβαια, απέναντι... γιατί αν δεν είναι ειλικρινής αυτό και προσπαθεί να παριστάνει τον ανεξάρτητο ενώ είναι βαμμένος Πασόκος, ενώ είναι βαμμένος Νεοδημοκράτης, και σκεφτείτε πόσο ειλικρινής είναι στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ναι. Χήμαρο στην κριτική σας, ό,τι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι έχει να κάνει με το Πασόκ. Και στις προτάσεις μας, άμα θέλετε. Ναι, και στις προτάσεις σας. Εσείς, στα πλαίσια όμως της αυτοκριτικής σας, εσείς έχετε οριμάσει έτσι ώστε να μπορέσετε να κυβερνήσετε. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει γιατί οριμάζει και οριμάζει γιατί μεγαλώνει. Αυτά είναι αλληλοτροφοδοτούμενα. Ναι. Όσο μεγαλώνουμε, οι ευθύνες που αναλαμβάνουμε, ότι πρέπει να δώσουμε κυβέρνηση στον τόπο, μας υποχρεώνουν να έχουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Να σκεφτόμαστε όχι μόνο τι θέλουμε, αλλά και πώς μπορούμε να το πετύχουμε και να βάζουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι αν γίνουμε κυβέρνηση, θα πετύχουμε περισσότερα ανάλογα με τη δύναμη που θα έχουμε. Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Δεν λέμε επαναφορά των μισθών και των συντάξεων εκεί που ήταν το 9, όταν έχει μεσολαβήσει μια ύφεση 25%. Είναι λέμε, εφικτό, δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα σας πιστέψουμε και να μας το πείτε. Μα θα πω, από τον τοίχο θα κόψει τα λεφτά. Τι λέμε, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου που είχε ψηφιστεί με εθνική συλλογική σύμβαση και το οποίο το καθήργησε με νόμο η κυβέρνηση. Ναι. Από εκεί πέρα, τα άλλα όλα θα γίνουν σταδιακά. Τι θέλει ο κόσμος? Δεν περιμένει από εμάς λαγούς με πετραχίλια. Περιμένει από εμάς μαχητική διεκδίκηση στην Ευρώπη με αιχμή το χρέος και το κούρεμα, έντιμη διαχείριση εδώ, φροντίδα πριν απ' όλα για τον αδύνατο, αποτελεσματική διοίκηση, να πάει κανένας κλέφτης φυλακή, να πιάσουμε κανένα έσοδο από τη λίστα Λαγκάρντ. Κάποιοι άνοιξαν κάτι έγινε. Έχει αρχίσει και μπαίνει κόσμος στις φυλακές. Ναι, και βγαίνει από την άλλη πόρτα. Υπάρχει Έλληνας που να νομίζει ότι ο μόνος πολιτικός που τα πιάσε είναι ο Τσοχατζόπουλος. Υπάρχει. Και ο Παπαγεωργόπουλος. Δηλαδή, αν βρούμε έναν τέτοιο, να τον προσθέσουμε σε αυτόν που μου είπατε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές και ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στο συνταξιούχο που ήθελε να δώσει τη σύνταξη στον Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι συμβαίνει απλώς? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καινούριο πράγμα και υπάρχει τρομερή προπαγάνδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, έναν κόσμο τον φοβίζουν. Του λένε μη ρισκάρεις, θα ανοίξει ο ουρανός, θα σπίγει η φωτιά, θα φύγουμε από το ευρώ, θα βγαίνουν δαίμονες. Είναι σημαντικά όμως ζητήματα αυτά, κύριε Παπαδημούλη. Λέω στον κόσμο να σκεφτεί με το μυαλό του και να ψηφίσει αυτή την προπαγάνδα, η οποία είναι σκέτη κινδυνολογία. Τι μας λέγανε, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ το 12, δεν θα πάρουμε τη δόση και δεν θα πληρώσουμε συντάξεις. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Πόσους μήνες καθυστέρησε να ληφθεί αυτή η δόση? 7. Δόθηκαν συντάξεις. Δόθηκαν. Άρα το επιχείρημα ότι δεν θα παίρναμε την επόμενη σύνταξη το επόμενο μήνα, αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε και ψέμα. Τώρα, τι μας λένε? Μας λένε ότι τάχα μου κινδυνεύουμε να μας πετάξουν έξω από το ευρώ κτλ. Ενώ το θέμα ευρώ έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα ευρώ, γιατί πολύ απλά δεν συμφέρει ούτε τους δανειστές μας. Όταν ρώτησαν την κυρία Μέρκελ, τι απαντάτε? Θέλει να τα ακούει ο κόσμος. Θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις και τοποθετήσεις από εσάς. Ναι. Όταν ρώτησαν την Μέρκελ, 16 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στη Μοντ, γαλλική εφημερίδα. Μεγάλης κυκλοφορίας. Μα γιατί δεν πετάξατε την Ελλάδα έξω από το ευρώ? Και είπε, αν την πετάγαμε, θα διαλυόταν όλη η Ευρωζώνη και δεν μας συμφέρει. Ρώτησαν τον Σόιμπλε στο Πεκίνο, γιατί δίνετε βοήθεια στην Ελλάδα? Και είπε, δεν πρόκειται περί βοήθειας, πρόκειται περί αυτοβοήθειας. Βοηθάμε τους εαυτούς μας. Ναι, και έτσι είναι. Αγόρασαν χρόνο, ξεφόρτωσαν τις τραπεζές τους από τα ελληνικά ομόλογα, γαλλικές και γερμανικές. Ναι. Φόρτωσαν στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα μαζί με τις κυβερνήσεις που έχει προκαλέσει αυτό τον ανθρώπινο πόνο και αυτή την ύφεση, και φυσικά προτιμούν τους δικούς τους. Αλλά ζητώ από τον κόσμο να σκεφτεί αυτό που παραμένει αναποφάσιστος και λέει να ψηφίσω ή να μην πάω. Και αν πάω, τι να ψηφίσω? Για κάτσου ρε φίλε και σκέψου. Έχεις τα ίδια συμφέροντα με τη Μέρκελ? Η Μέρκελ ήρθε εδώ
Και μόνο ψηφοδέλτια του Σαμαρά δεν μοίραζε πριν μερικές εβδομάδες. Η Μέρκελ όμως και η κυβέρνησή της μας δάνεισε και είναι λογικό να ζητούν πίσω τα χρήματά τους. Άλλο αυτό και άλλο να θέλουν να ψηφίζουν για πάρτι μας. Έτσι δεν είναι? Γιατί να δεχτούμε εμείς αυτή την υπερπροστασία, μια λειτουργία σαν να είμαστε απικία? Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να διαλέγουμε? Εγώ είπα στο Φούχτελ, ήμασταν σε ένα τραπέζι έτσι. Να. Το θάψαν τα μνημονιακά κανάλια. Του λέω πώς θα σας φαινόταν παραμονές των εκλογών στη Γερμανία σε μια μεγάλη ή σε δύο μεγάλες βρετανικές εφημερίδες να γράφανε κύριε Άρθα στην πρώτη σελίδα στα γερμανικά, μαύρο στη Μέρκελ και στο Τσέντεου, το κόμμα της Μέρκελ, ζήτω αντιπαλό της, όπως κάνατε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζίπρα και τον Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Μόκο ο κύριος Φούχτελ. Τι να πει. Και λέω στον πολίτη, έχει τα ίδια συμφέροντα με τη Μέρκελ? Με τους τραπεζίτες, με τους εφοπλιστές, με τους μεγαλοκαναλάρχες που παίρνουν Μέρκελ, που τα διόδια? Πού θα πάμε κύριε Παπαδημούλη? Θα διαπραγματευτούμε με τη Μέρκελ? Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση που να μην λέει σφάξε μαγάμουν αγιά σου στη Μέρκελ, ναι σε όλα, ουδείς αναμάρτητος κτλ. Μια κυβέρνηση που θα διεκδικήσει. Ναι, αλλά και, ο κύριος Τσίπρας λέει η Μέρκελ η Ελλάδα. Γιατί θέτει ένα δίλημα. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουμε? Τους αρεστούς της Μέρκελ ή αυτούς που θα διεκδικήσουν? Και να σου πω και κάτι ακόμη, επειδή είμαι βαθύτατα ρεαλιστής, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάζω τους στόχους μου. Δεν σημαίνει ότι θα τους πετύχω. Δεν σημαίνει ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι, ναι, θα μας δει η Μέρκελ, θα πει Αλέξη, παιδί μου, ναι σε όλα, τα δέχομαι ό,τι μου είπες, γιατί τρόμαξα και θα τα δώσω όλα. Ποτέ δεν πετυχαίνει στο 100%. Ναι. Αλλά, όπως λέει ένα ωραίο τραγούδι που το έχει μελοποιήσει ο Χατζηδάκης στη Χιγκάτσου, όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πολέμο το χάνει. Λοιπόν, θέλουμε μια κυβέρνηση να διεκδικήσει. Και το ερώτημα είναι, ποιος μπορεί να διεκδικήσει καλύτερα? Ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Ποιος μπορεί? Και θα το κάνουμε μόνοι μας. Όποιος πατριώτης θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει ένα πρόγραμμα, αν ο ελληνικός λαός πει τον πρώτο λόγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εμείς θα επιδιώξουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, με βάση τη λαϊκή εντολή, συνεργασίες και συμμαχίες, να φτιαχτεί κυβέρνηση, να υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και σας είπα ότι θα ανεχτούμε και σε ανθρώπους και πέρα από εμάς. Αν είναι τίμοι, αν είναι ικανοί, αν είναι εργατικοί, αν ξέρουν τη δουλειά. Όχι δε και καλά οι κομματικοί μας είναι οι πάνσοφοι. Γιατί οι άλλες χώρες είναι κορόιδα, δηλαδή που χρησιμοποιούν περισσότερη αξιοκρατία στη διοίκηση και τα καταφέρνουν καλύτερα? Είναι ανάγκη να γεμίσει ο τόπος Καλαματιανούς δηλαδή? Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας περνάει και επειδή για το δικό σας το πρόγραμμα κυρίως αυτό είναι γεμάτο, γίνονται οι ευρωεκλογές, εκλέγεστε, φτάνετε στις Βρυξέλλες, φτάνετε στο Στρασβούργο και μετά κοντός ψαλμός Αλληλούια έχουμε μπροστά μας και τις εθνικές εκλογές. Εκεί τι θα κάνετε κύριε Παπαδημούλη, θα επιστρέψετε πίσω? Εκεί θα κάνω ό,τι έκανα και τώρα. Θα συζητήσουμε συλλογικά, ναι, και θα πάρουμε αποφάσεις για το τι είναι το καλύτερο για τη χώρα με βάση το συλλογικό σχεδιασμό που έχουμε του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά η πρόθεσή μου, ναι, είναι να πάω εκεί για να δουλέψω 5 χρόνια. Και να μείνετε εκεί. Να πάω και να... αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αλλά με έχουμε κυβέρνηση. Αν γίνουν εκλογές όπως εμείς επιδιώκουμε, ναι, σύντομα, σε λίγους μήνες, δεν θα είμαι υποψήφιος, αλλά θα είμαι στην πρώτη γραμμή για τις εθνικές εκλογές, ναι, αλλά θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης και θα οργώσω όλη την Ελλάδα για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να, μάλιστα να έχω και τους περιορισμούς που έχουν οι υποψήφιοι βουλευτές. Εννοώ ότι δεν μπορείς να βγαίνεις. Ναι, βέβαια, ή απαγορεύσεις λοιπόν, κλπ. Δεν θα έχω τέτοια πράγματα. Οπότε θα είμαι όλη μέρα στους παντού για να βοηθήσω αυτή την υπόθεση. Και τα άλλα, ναι, όπως και τώρα τα είδαμε συλλογικά και στην ώρα τους, θα τα δούμε πάλι συλλογικά και στην ώρα τους. Μπήκα στην αριστερά στα 18 μου. Σε ένα κόμμα που λεγόταν τότε ΚΚ εσωτερικού, είχε 1,5%. Και η νεολαία του Ρήγα Φεραίος είχε δεκαπλάσια δύναμη στα πανεπιστήμια. Ούτε σκεφτόμουν μπαίνοντας σε αυτό το κόμμα ότι θα γινόμουν βουλευτής, ότι θα γινόμουν ευρωβουλευτής. Στα 25 μου είχα τελειώσει το Πολυτεχνείο και το στρατό. Και επειδή η μάνα μου ήταν θυρωρός και ο πατέρας μου οικοδόμος και μόλις είχε πεθάνει, έπιασα δουλειά. Και πριν γίνω ευρωβουλευτής, δούλεψα 25 χρόνια. Ξεκινώντας από χαμηλά πόστα και φτάνοντας σε διευθυντικά πόστα. Δεν έχω τη λαχτάρα, ντε και καλά, να γίνω υπουργός πάση θυσία. Δεν είχα τη λαχτάρα μπαίνοντας στην αριστερά το βουλευτιλίκι και το ευρωβουλευτιλίκι. Χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον κόσμο που με εμπιστεύτηκε. Δεν σκοπεύω να γεράσω στην πολιτική, κυρία Κασιμάτη. Mm-hmm. Σκοπεύω... Το σύστημα όμως και η εξουσία εξελογιάζουν. Το ξέρω. Γι' αυτό και όλοι κρινόμαστε και γι' αυτό, αν θέλετε, και μια εξομολογητική έτσι, ναι, διάσταση.
τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, τη γυναίκα μου, τους αδελφικούς μου φίλους από τα παιδικά χρόνια που είναι οι πιο ανιδιοτελείς σχέσεις, τους λέω: κοιτάξτε να δείτε, από εσάς περιμένω αν καβαλήσω το καλά, μη κάνω το λάθος να μου το πείτε. Να γιατί... σας επαναφέρουν. Βεβαίως, να μου το πείτε, να μου κάνετε την κριτική. Διότι είδαμε ανθρώπους που απογειώθηκαν, γιατί η εξουσία είναι γλυκιά. Σας λέω λοιπόν, αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Αλλά τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Και σε όσους μου λένε, μα ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε υπουργός, τους λέω, θα τα δούμε. Αλλά αυτό που προέχει τώρα είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, με έναν καθαρό τρόπο, η άξια εκπροσώπησή του στην Ευρωβουλή και αυτό είναι σκαλοπάτι για να πετύχουμε και τους άλλους στόχους. Και εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Αλλά προσωπικά για μένα αυτό που είναι για άλλους όνειρο ζωής, ναι, και φυλάνε κατουρημένες ποδίες για να το πετύχουν, η υπουργική Mercedes, με συγχωρείτε, δεν μου λέει πολλά πράγματα. Λοιπόν, το κρατάμε. Αυτό το μέρος της συνέντευξής σας θα το έχουμε. Όλο. Ειδικά το τελευταίο. Όλο. Και κυρίως να κρατήσετε, ναι, αυτό που σας είπα, ότι δεν σκοπεύω να γεράσω στην πολιτική. Ναι. Γιατί αυτό που φαίνεται στην Ελλάδα περίεργο, ότι ο Τσίπρας είναι 40 χρονών, αν πάτε στην Ευρώπη θα το δείτε να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Εγώ δεν θεωρούμαι μεγάλο στην πολιτική. Είμαι 59. Οι περισσότεροι είναι πάνω από μένα σε αυτό το, ναι, επίπεδο της πολιτικής ιεραρχίας. Ναι, αλλά έχω συμπληρώνω 35 χρόνια. Ναι, όταν κάποιος έχει ξεκινήσει από τα 20 λοιπόν, όμως. Και πιστεύω, όχι και στην πολιτική, ναι, και στη ζωή και στη δουλειά και τα λοιπά. Πιστεύω ότι χρέος όλων των ηγεσιών, όχι μόνο στην πολιτική, στη διοίκηση, στη δημοσιογραφία παντού, είναι να ανοίγουν το δρόμο και στη νεότερη γενιά. Και είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ το ότι μια σειρά κορυφαίων ηγετικών στελεχών του χώρου, όπως είναι ο Δραγασάκης, ναι, όπως είναι ο Λαφαζάνης, για να αναφέρω άλλα ονόματα, στηρίζουμε ένα σαραντάρι που τα πάει μια χαρά και στηρίζουμε μια συλλογική προσπάθεια χωρίς ροκανίσματα καρέκλας. Αν αυτό το εμείς καταφέρουμε να μπολιάσει και την Ελλάδα, θα πετάει η ομάδα, διότι έχουμε οικόπεδο γωνία και μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα ο λαός. Σε αυτούς που μου λένε μυρολατρικά πράγματα, εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς, τους λέω στο εξής. Ξεκίνημα όμως και στην εκλογή υπήρξαν προβλήματα. Πάντα. Δεν ήταν εύπεπτο. Πάντα. Πάντα να υπάρχει. Δεχθούν οι πιο παλιοί ένα καινούριο. Πάντα, αλλά εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτή ήταν σωστή επιλογή και χαίρομαι που τη στήριξα εξ αρχής. Ήθελα να πω το εξής. Ναι. Μου λένε, μα αυτός ο τόπος, ψωροκόστενα, δεν έχει μια ζωή ουραγή, η κακομοιριά, η μιζέρια, η τοπάθεια, δεν αλλάζει. Τους λέω το εξής. Αφήστε τους ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Δέστε τους Έλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Διακρίνονται παντού ως μεταναστευτική κοινότητα. Οικονομικά, μορφωτικά, πολιτιστικά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μέταλλο. Ναι. Έχουμε ικανότητες. Είμαστε εργατικός λαός. Αν φτιαχτούν σωστές δομές, αποδίδουμε. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στον πάτο της Ευρώπης? Γιατί έχουμε αυτά τα χάλια, αυτή τη φτώχεια, αυτή την ανεργία, αυτή τη διαφθορά, αυτή τη γραφειοκρατία? Διότι προφανώς οι κυβερνήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, η διοίκηση που φτιάξαν όλα αυτά τα χρόνια, η αυτοδιοίκηση που φτιάξαν όλα αυτά τα χρόνια, λακκούβες, εγκαίνια, δώρα, απευθείας αναθέσεις, έχει δημιουργήσει αυτό. Μπορεί αυτό το τόπος αλλιώς, βέβαια. Αλλά χρειάζεται σχέδιο, ηγεσία, παράδειγμα, δικαιοσύνη, αποτέλεσμα. Και διεκδικούμε αυτό. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι, αλλά λέμε στον πολίτη, δοκίμασε ρε φίλε και κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και για όλα αυτά που είπαμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω και κάτι για να, ναι, μην παρεξηγηθεί από τους τηλεθέτες. Όσα έλεγα για τα κανάλια δεν αφορούσαν ούτε σας προσωπικά ούτε το άξιο. Εμείς δεν εκπροσωπούμε τα μεγάλα κανάλια. Ξέρω. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν είστε μεγαλοκαναλάρχες. Δεν παίρνετε απευθείας δουλειά στο τραπέζι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Εδώ δεν παίρνουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε, που έπρεπε να παίρνουν όλα τα περιφερειακά μέσα και οι εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα ραδιόφωνα. Και σε κρατική διαφήμιση είσαστε ρηγμένοι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Βγήκαμε και παραπάνω από το χρόνο μας, βλέπω. Νομίζω είχε ενδιαφέρον, ναι, και για τον κόσμο που θα μας παρακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, μένουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Απλά να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και πάλι στις 8. Γεια σας.